μέρους των εργατικών σωματείων των εργαζόμενων στις εμπορικές επιχειρήσεις νομού Αρκαδίας, το Πανεργατικού Συνδικάτου Τεχνεργατών Εργοδόμων, το Σωματείο Εργαζόμενων στην Ενέργεια νομών Πελοποννήσου, του Συλλόγου Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αυτά από εργατικά σωματεία, τα συνταξιουργικά σωματεία όλου του νομού Αρκαδίας, οι φοιτητικοί σύλλογοι πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και νοσηλευτικής. Μετά από τη σύσκεψη που είχαμε κάνει πριν από κάποιες μέρες, εφαρμόζουμε σήμερα τις αποφάσεις που πήραμε με πρώτο σταθμό εδώ στις παρόχους ενέργειας που κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας για να δηλώσουμε ότι δεν θέλουμε και δεν πρόκειται να ανεχτούμε να πληρώσουμε πάλι εμείς για να κερδίζουν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι στην ενέργεια και απαιτούμε και πλαφόν στην τιμή της ενέργειας να μπει και να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο ρεύμα. Κανένα σπίτι λαϊκής οικογένειας ανθρώπων που έχουν εισοδήματα που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν να μην κοπεί και ταυτόχρονα να υπάρξει διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και επίδομα θέρμανσης ανάλογα και αύξηση του οικογενειακού ισοδηματικού κριτηρίου στα 30.000 ευρώ. Θέλουμε να καλέσουμε και από αυτό το βήμα όλους τους εργαζόμενους, δημόσιο ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, συνταξιούχους, νεολαία της πόλης μας και του νομού μας, τις 9 Νοέμβρη που είναι η πανελλαδική και πανεργατική απεργία να έχουν σημαντική και να έχουν πάρει αποφάσεις μέσα από τα οργανωμένα να έχουν συμμετάσχει στους συλλόγους τους και στα σωματεία τους με αποφάσεις να συμμετάσχουν στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει εδώ στην Τρίπολη, στην πλατεία Πετρινού 10.30 το πρωί, 9 Νοέμβρη, Τετάρτη. Σήμερα είμαστε εδώ στη ΔΕΗ, θα πάμε και στην Μπόλτον και θα δούμε και άλλες δράσεις μέχρι την ημέρα της απεργίας. Βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ μαζί με τα ταξικά σωματεία, θα έλεγα, της πόλης μας και τα εργατικά ταξικά σωματεία της πόλης μας και τα συνταξιουχικά. Συμμετείχαμε στη σύσκεψη που έγινε μαζί με όλες τις προηγούμενες φορείς οι φοιτητικοί σύλλογοι της πληροφορικής και της νοσηλευτικής. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε και εμείς και να όλα αυτά τα αιτήματα που έβαλε προηγουμένως και η Παναγιώτα Επανούση, αλλά και για να καταδικάσουμε όλη αυτή την καθημερινότητα που βιώνουμε. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει τους φοιτητές πάρα πολύ, τόσο ας πούμε και στην καθημερινότητά τους. Δυσκολευόμαστε εμείς και οι οικογένειές μας να βγάλουμε το μήνα. Επομένως και η ακρίβεια στην ενέργεια έχει παίξει και αυτή κομβικό ρόλο στο να δυσχεραίνεται ας πούμε η καθημερινότητά μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να, σαν παράσταση διαμαρτυρίας απέναντι σε όλα αυτά σε όλη αυτή την κατάσταση. Και δίνουμε και εμείς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί με τα ταξικά σωματεία στις 9 Νοέμβρη. Έχουμε πάρει ήδη απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νοσηλευτικής να συμμετέχουμε για να καταδικάσουμε και την υποβάθμιση, ας πούμε, την καθημερινή υποβάθμιση στις σπουδές μας, αλλά και γενικότερα την υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής μας. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια νομού Πελοποννήσου βρίσκεται σήμερα στην Τρίπολη, έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ, ώστε να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και για αυτό που θα γίνει, ήδη έχει ξεκινήσει να συμβαίνει, ότι θα υπάρξουν οικοκυριά που δεν θα έχουν ρεύμα στο σπίτι τους. Πράγμα ανεπίτρεπτο για το 2022 που διανύουμε. Λοιπόν, επίσης καλούμε την 9η Νοεμβρίου τον κόσμο να βγει στον δρόμο μαζί μας, στην πλατεία Πετρινού, ώστε να διαδηλώσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν περί ρεύματος και γενικώς της ακρίβειας αυτής. Λοιπόν, όλοι οι εργαζόμενοι από τα λιγνητορυχεία της Μεγαλόπολης, από τον κλάδο της ενέργειας και γενικότερα από τις μονάδες παραγωγικής ρεύματος, σύσσωμοι σήμερα εδώ, δίνουμε μήνυμα ότι δεν θα περάσουν όλα αυτά που έχουν αποφασίσει περί ακρίβειας.